πάμε στον κύριο Μεταξά και άνθρωποι που εργάζονται στο αεροδρόμιο, αυτό που μας μεταφέρουν και πρέπει να το κρατήσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ένα κλίμα απόλυτης τρομοκρατίας στο αεροδρόμιο. Δεν μιλά άνθρωπος για τα περιστατικά. Είτε μιλάμε για δημοσιογράφους που πηγαίνουν να κάνουν ρεπορτάζ και προσπαθούν να βγάλουν κάτι. Αυτό κάτι δείχνει, κύριε Μεταξά. Και ας βγάλουν και άλλα περιστατικά οι εργαζόμενοι. Φοβούνται γιατί οι εργαζόμενοι. Ενδεχομένως να μην είναι ο μοναδικός χώρος. Για να μην χάσουν τις δουλειές τους. Ενδεχομένως να μην είναι ο μοναδικός χώρος. Εδώ αυτά τα οποία συζητάμε τώρα είναι συνθήκες τριτοκοσμικής χώρας. Νομίζω δύο κόσμοι. Αυτό που περιγράψατε πριν και κύριε Παπαδάκη, έτσι όπως ξεκινήσατε, είναι δύο κόσμοι. Ξέρετε καταρχάς ότι το ΚΚΕ τέτοια προνόμια εντός εισαγωγικών βουλευτικά τα έχει αποποιηθεί και μάλιστα έχουμε κάνει και προτάσεις για να μην διαμορφώνονται διάφοροι αυγενάκηδες από τέτοια προνόμια. Ποια προνόμια εννοείται? Η βουλευτική αποζημίωση, διάφορα άλλα προνόμια τα οποία υπάρχουν. Δεν ίσχυε. Επιτρέψτε μου. Να σας πω που ήταν χθες οι βουλευτές του ΚΚΕ. Χθες ήμασταν στη Λάρκο, στη μεγάλη σύσκεψη των σωματείων. Ήμασταν στην κινητοποίηση στην Ελευσίνα ενάντια σε έναν πληστηριασμό μιας κατοικίας, μάλιστα αθλήτριας με αναπηρία. Το βγάλαμε χθες το πρωί, το είχαμε θέμα. Χθες ήμασταν στην κινητοποίηση των σωματείων ενάντια στη 13ωρη απασχόληση και την εξαήμερη δουλειά. Σήμερα θα είμαστε στην κινητοποίηση των φορέων για μέτρα πυροπροστασίας. Αυτά τα οποία απασχολούν το λαό. Από το Λαύριο και τα Μεσόγεια. Έτσι. Αυτά τα οποία απασχολούν. Στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Αυτά τα οποία είναι τα βασικά, τα κύρια ζητήματα. Προφανώς για τον κύριο Αυγενάκη βγάλαμε ανακοίνωση από την πρώτη στιγμή. Ήταν αυτονόητη η αποπομπή του και από τη Βουλή και με την ανακοίνωση του κυρίου Τασούλα χθες. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Το βασικό νομίζω ότι πρέπει να. Αυτό που πρέπει να φανεί. Εσείς είδατε προσπάθεια κάλυψης του περιστατικού. Κοιτάξτε, το ότι βγήκε μετά, τα είπατε και εσείς, βγήκε μετά από αρκετές μέρες. Το ότι βγήκε μετά το βίντεο, μετά την καταγγελία. Εμείς, ξέρετε, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια ώστε οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια να οργανωθούν. Να ξεπεράσουν το φόβο, αυτό που περιγράψατε πριν. Να μπορούν να αποκτήσουν τη δύναμη εκείνη για να διεκδικήσουν και να αντιμετωπίσουν και τέτοιες συμπεριφορές. Και αυτό είναι μέσα στις διεκδικήσεις. Χθες. Ένας ακόμα βουλευτής του ΚΚΕ έκανε ερώτηση για τα δικαιώματα των εργαζομένων στο αεροδρόμιο. Αυτά τα οποία έχουν τσακιστεί και δημιουργούν τις συνθήκες ώστε οι εργαζόμενοι να είναι φοβισμένοι, να είναι με το κεφάλι κάτω. Αυτά είναι που πρέπει να μπουν μπροστά και νομίζουμε ότι πάντως ο οργανωμένος λαός μπορεί να αντιμετωπίζει και τέτοιες συμπεριφορές. Δεν έσκυψε το κεφάλι κάτω. Έτσι. Έκανε όλα έκανε τα προβλεπόμενα όσα ισχύουν χθες για όλους τους πολίτες. Κοιτάξτε. Ίσχυσαν και για τον Αυγενάκη. Γιατί ναι, 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 γι' αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Αυγενάκη. Το σημαντικότερο ήταν ότι βγήκε με ανακοίνωση το σωματείο. Άρα ο εργαζόμενος έχει και μπορεί να έχει την κάλυψη και τη στήριξη από τους συναδέλφους του, από τον οργανωμένο αγώνα των ίδιων των εργαζομένων. Και εκεί είναι που το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις. Αυτό είναι που μπορεί τελικά τον εργαζόμενο να τον κάνει δυνατό. Αυτή η στήριξη, αυτή η αλληλεγγύη, αυτός ο οργανωμένος αγώνας που μπορεί να βγάλει μπροστά τη δύναμη των εργαζόμενων. Μην περάσει το εξάμηνο, φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας. Κοιτάξτε, και να σας πω. Ξαφνικά χάσει τη δουλειά του άνθρωπου. Προφανώς. Δεν έκανε το παιδί τίποτα. Όχι, ούτε καν έχασε την ψυχραιμία του. Όχι, έχει σημασία. Επαναλαμβάνω. Δεν έχασε καν την ψυχραιμία του το παλιτζάρι. Με το πρωτόκολλο. Η δράση και η προσπάθεια του ΚΚΕ στους χώρους δουλειάς είναι διαχρονική. Πριν, μετά τις εκλογές, ναι. Και εκεί θα επιμείνουμε. Ξέρω τι θα πείτε εσείς και οι άλλοι. Αλλά μα έχει να αναμένει τίποτα. Και για εσάς υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν οι άλλοι έτσι, ασχολούνται με θέματα που δεν αφορούν την ελληνική κοινωνία, δεν υπάρχει και η ισχυρή επιβράβευση από το εκλογικό σώμα και λέει: κοίταξε να δεις, αυτοί ξεχωρίζουν, αυτούς προτιμώ. Παλεύετε με ένα ικανοποιητικό ποσοστό, αυξάνοντας τα ποσοστά σας, αλλά όχι αρκετό, έτσι ώστε να πείσετε ότι εδώ είναι η εναλλακτική λύση. Δίνουμε αυτή τη μάχη κάθε μέρα. Δεν έχει να αναμένει τίποτα ο εργαζόμενος, ο επαγγελματίας, ο αγρότης από τις διεργασίες που περιγράφηκαν πριν. Οι διαφωνίες για τις οποίες μίλησε ο κύριος Κεδίκογλου δεν είναι διαφωνίες πάνω στη στρατηγική, την κοινή στρατηγική κατεύθυνση και των τριών κομμάτων. Δεν υπάρχει καμία τέτοια διαφοροποίηση από κανέναν. Και η λογική αυτή. Πέντε κόμματα υπάρχει, δεν επιβραβεύτηκε. Μα επιτρέψτε να σας πω τώρα. Και είναι και άδικη. Επιτρέψτε μου όμως. Χθες στη Βουλή ψηφίσατε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τη συμφωνία τη στρατιωτική με τη Σαουδική Αραβία. Μαζί την ψηφίσατε. Μαζί αλφαδιασμένοι είστε στα ζητήματα είναι που αφορούν τον πόλεμο, το ΝΑΤΟ, τα ζητήματα που αφορούν, επιτρέψτε μου, τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρθε σήμερα. Ήρθε σήμερα ραβασάκι από την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει 2% ματωμένο πλεόνασμα.
κόψιμο στους μισθούς, κόψιμο και άλλη και μεγαλύτερη φορολογία. Τι θα γίνει, έχετε κάποια αμφισβήτηση σε αυτό, όχι? Και αυτό θέλουμε να το θέσουμε στον κόσμο να το αντιληφθεί. Για τη Νέα Δημοκρατία θα πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο? Γιατί λέτε για το ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν λέτε κάτι για τη Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος γυρνάει την πλάτη στα άλλα κόμματα, τα μεγάλα κόμματα, τα παραδοσιακά μεγαλύτερα κόμματα, αλλά κι εσείς δεν εκτοξεύεστε. Θέλω να πω ότι είναι ένα σημείο προβληματισμού για το ΚΚΕ, παρότι κέρδισε αυτές τις εκλογές κάτι. Εμείς θέτουμε συνδυασμένα κριτήρια με τα οποία αποτιμούμε τη δράση και την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Δεν αφορά μόνο το εκλογικό ποσοστό, αφορά και άλλους δείκτες επίσης σημαντικούς, γνωρίζοντας ότι είμαστε σε δύσκολες συνθήκες, είμαστε σε έναν αρνητικό συσχετισμό και στην Ελλάδα και όχι μόνο, και δίνουμε τη μάχη, και γι' αυτό και το θετικό εκλογικό αποτέλεσμα που είχαμε δίνει μια μεγαλύτερη δυναμική, η οποία θα εκφραστεί το επόμενο διάστημα. Δείτε μόνο αυτό, κύριε Παπαδάκη. Έγιναν οι αρχαιρεσίες μετά τις ευρωεκλογές στη μεγαλύτερη ομοσπονδία του Δημοσίου, στη Διδασκαλική Ομοσπονδία της Ελλάδας, στους δασκάλους. Η παράταξη που στήριζε το ΚΚΕ είναι πρώτη δύναμη. Νομίζουμε λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία της και στην ιστορία της ΔΟΕ. Λοιπόν, νομίζουμε λοιπόν ότι, μπορεί αυτό το θετικό αποτέλεσμα να λειτουργήσει δυναμικά το επόμενο διάστημα στους χώρους δουλειάς, εκεί δηλαδή που ανατρέπονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις και η κοινή στρατηγική και των τριών κομμάτων. Λίγο έχουν βάλει όλοι. Όχι, όχι, εντάξει. Απλά ένα σχόλιο έτσι για το ΚΚΕ, γιατί αν είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο και να κάνουμε κουβέντα ιδεολογική, να πούμε το όχι σε όλο και όχι στην Ευρώπη, δεν είναι απάντηση. Όχι στα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία χρηματοδοτούνται. Έχει κινήσει νερό στα αυλά, κυρία Ζαχαράκη. Το 45% του λαού είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι βάρβαρη. Ένα λεπτό δεν διέκοψα ούτε μισό δευτερόλεπτο. Οι αναπληρωτές καθηγητές, τα συμβουλευτικά κέντρα, τις γυναίκες που είναι σε κακοποιητική σχέση. Όλα αυτά τα οποία όλο αυτόν τον καιρό απολαμβάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλά. Είναι καλά και αγαπημένα. Το όχι σε όλα δεν είναι απάντηση. Πείτε τα αυτά και στους αγρότες, πείτε τα αυτά και στους επαγγελματίες, στους εργαζόμενους και στους δασκάλους. Ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική στράτη. Αλλά 30 χρόνια από εκεί παίρνουν χρήματα. Μεγάλη συζήτηση. Ποιο θα πληρώνει τελικά? Στους δασκάλους και στους εκπαιδευτικούς, γιατί μπορεί να μην ξέρετε, επειδή ξέρω εγώ όμως γιατί είμαι εκπαιδευτικός. Για πρώτη φορά διορίστηκαν 30.000 άνθρωποι τα τελευταία 4 χρόνια. Εντάξει, τώρα η ωρεοποίηση έχει και όρια, κυρία Ζαχαράκη. Το έχετε τεντώσει με την ωρεοποίηση.